όσον αφορά τις τιμές, εξαρτώνται από τις ποικιλίες, από τις ποιότητες κτλ. Το θέμα είναι ότι σε μια γενικότερη εικόνα οι τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει διπλασιαστεί από αυτό που υπολογίσαμε μέχρι πέρσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αγορά, επειδή ένα σύστημα ολόκληρο πίστευε ότι η αγορά, η ελεύθερη αγορά η οποία αυτορυθμίζεται, μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Ότι η ελεύθερη αγορά η οποία δεν αυτορυθμίζεται λειτουργεί μόνο εις βάρος των παραγωγών και αποφέρει τεράστια κέρδη όποτε και όταν θέλουν στους ενδιάμεσους μεσάζοντες και εμπόρους. Λοιπόν, το όποτε και όταν θέλουν το είδαμε, το ζήσαμε φέτος στο πετσί μας. Όποτε χρειαζόντουσαν παραγωγή ερχόντουσαν και παίρνανε, όποτε δεν χρειαζόντουσαν την εγκαταλείπανε και έμενε και σάπιζε στα χωράφια. Το δεύτερο ερώτημά σας ποιο ήταν? Το ποσοστό θα το εκτιμήσει ο ΕΛΓΑ. Εμείς θεωρούμε στις περιοχές μας ότι είναι αρκετά υψηλό, γιατί είχαμε μέσα σε ένα καλοκαίρι είχαμε τρεις περιπτώσεις βροχοπτώσεων, άκερων όπως είπε και ο Τάκης, και έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες στα ροδάκινα τα οποία ήταν όριμα ή στα φρούτα τα οποία ήταν όριμα εκείνη την περίοδο δημιούργησαν μια καταστροφή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Από 5 στρέμματα νεκταρίνια, που είναι όψιμο αυτά τα νεκταρίνια, μπορεί να πάρει ένας παραγωγός μέχρι και 4 και 5 τόνους στο στρέμμα. Από 5 στρέμματα νεκταρίνια φέτος, με αυτή τη βροχόπτωση που έγινε, ο παραγωγός πήρε 1.600 κιλά. Που σημαίνει έχει χάσει το 75% της παραγωγής. Αυτά είναι επιτραπέζια νεκταρίνια. Για τα συμπύρινα όψιμη ποικιλία που μαζεύεται τώρα, από 6 στρέμματα πέρσι ο παραγωγός πήρε 25 τόνους και φέτος πήρε 8-8,5 τόνους. Που σημαίνει ότι όλα τα ροδάκινα ήταν πεσμένα κάτω στο χώμα. Έτσι. Και αυτό το πράγμα γίνεται εξαιτίας από την βροχή. Αντίστοιχα πιο μπροστά τον Ιούνιο υπήρχαν χωράφια κεράσια που δεν μαζεύτηκαν καθόλου. Εννοείται. Καταστραφή με τις τότε βροχές. Ας πούμε τώρα ενδεικτικά για τιμές. Μήλα γκαλά 28 με 30 λεπτά. Αχλάδια κρυστάλλια 40 λεπτά. Τα σιβήρινα ροδάκινα λένε γύρω στα 26-27 λεπτά. Θα κάτσουν. Τα επιτραπέζια ροδάκινα είναι γύρω στα 40 λεπτά. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε στα ράφια αυτή την περίοδο. Μήλα 1,60, αχλάδια 2,20, ροδάκινα 2,10 και πάει λέγοντας. Από τα οικονομικά μαγαζιά. Και οι καταστροφές είναι αντίστοιχα με αυτά τα ποσοστά αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Οι τιμές στα χλάδια, ειδικά στην περιοχή του Τυρνάβου, δεν έχει δοθεί καμία τιμή. Όλα τα χλάδια φύγανε με ανοιχτές τιμές. Όπως και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Δηλαδή, λίγο στην αρχή έχουν δώσει κάποιες τιμές και ξαφνικά από τον Ιούλιο και μετά είχαν σταματήσει. Δεν παίρναμε τιμές για κανένα προϊόν. Και τώρα έρχονται και τα κτηνίδια, έτσι, και τα κτηνίδια που δεν ακούγονται καλά λόγια προς το παρόν. Ακόμα και για το σταφύλι όμως το υλοποιήσιμο, το οποίο περιμέναν μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρθει καμία απόφαση. Δεν γνωρίζει κανένα τι θα γίνει δηλαδή. Σε εμάς πάνω στο Βέρμιο, τα μήλα. Άλλες χρονιές που το μαξιλάρι ήταν από 42 μέχρι 45 και έφτανε 55-60, που τώρα σαν σήμερα ήταν όλα κλεισμένα τα χωράφια, τώρα δεν υπάρχει κανείς πουλημένος, δεν έχει πατήσει έμπορας και ακούγονται τιμές για 20 με 30 λεπτά ανοιχτά και πού θα φτάσει. Το να λέμε 20 με 30 λεπτά, το θέμα είναι τι θα πάρουν. Μπορεί να κατέβει και στα 15 λεπτά. Που το κόστος παραγωγής, γιατί είμαστε και ορεινοί εκεί πάνω, φτάνει στα 30 λεπτά φέτος με τις ετοιμές χρονιές, 30, μπορεί και 35. Είμαστε πολύ κάτω του κόστους παραγωγής και είμαστε και απόλυτοι που σε 20 μέρες έρχονται για τα ζάχαρά τους και πρέπει να μαζέψουν. Σε εμάς τα εκπαιδευτικά οι τιμές δεν είναι σταθερές ποτέ. Ούτως ή άλλως, εμείς τα προϊόντα θα διοικητεύουμε κυρίως στη λαχανοαγορά Θεσσαλονίκης, όπου οι τιμές είναι σταθερά ασανσέρ. Δηλαδή, μπορεί τη μία μέρα, τον ένα μήνα, να είσαι πολύ κάτω του κόστου παραγωγής και τον άλλο μήνα να πλησιάζεις το κόστος παραγωγής με 2 ή 3 μέρες το χρόνο να το ξεπερνάς κιόλας. Είναι μία σταθερή πληγή.
οι τιμές στα λαχανικά. Ενδεικτικά σας πω ότι φέτος, ας πούμε, οι μελιτζάνες που είναι ένα προϊόν καλοκαιρινό και που πουλιέται πολύ, φτάσανε να έχουν τιμή παραγωγή 13 λεπτά το κιλό να παίρνει ο παραγωγός. 13 λεπτά το κιλό. Που στη Γιαννική, στα σούπερ μάρκετ, αν πάτε να δείτε, ας πούμε, έχουν σίγουρα πάνω από 1,5 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά φτάνουν να πουλάμε, τι να σου πω, εκπαιδευτικά με το τελάρο. Δηλαδή να πουλάμε κολοκυθάκια με 1 ευρώ το τελάρο. Με ένα τελάρο κολοκυθάκια έχει 10, 15, μπορεί και 20 κιλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Γενικά υπάρχουν, αν είχα επικρατεί αυτό που είπαμε, το έσχος των ανοιχτών τιμών. Οι αγρότες μόνο παραδίδουν, δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν και πόσο θα πληρωθούν. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Και όσο για τα όψιμα προϊόντα, μήλα, αχτινίδια που είναι μπροστά για τη συγκομιδή, και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί κανείς δεν θέλει να αποθηκεύσει. Δεν θέλει να αποθηκεύσει, γιατί τα ψυχτικά από 1 ευρώ που ήταν πέρσι, για παράδειγμα, η κλούβα, το κυβότιο, φέτος ζητάνε 4, μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μετά τα Χριστούγεννα ενδεχόμενα πάει και παραπάνω. Ποιος θα ρισκάρει να αποθηκεύσει προϊόντα? Οπότε κατάσταση. Ή έχουν συνεργασία με την κυβέρνηση που τα έχουν πλακάκια και θα τα πάρουν 5 μεγαλοέμποροι, από εκείνους θα ψωνίσουν όλοι οι μικροί και θα μας βολέψουν και εμάς τα ψή και τους πιο μικρούς έμπορους.